Γεια σου παιδιά, τι κάνετε, SimGameGR εδώ πέρα, πώς είστε? Καινούριο βίντεο σήμερα παιδιά, κάτσε λίγο να σας βάλω και λίγο ήχο να ακούσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Καλή Παναγιά να έχουμε, πέρασε βέβαια. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Παιδιά, σήμερα έχουμε όμψη, μετά από πολύ καιρό θα δείξουμε 2-3 DLC, χαμός γίνεται. Το σημαντικότερο DLC που θα δείξουμε και μας ενδιαφέρει είναι παιδιά το DLC Enhanced Environment Pack. Αυτό εδώ το DLC, ελπίζω να το ακούσετε καλά. Enhanced Environment Pack. Enhanced Environment Pack. Environment Pack. Το οποίο σε ελληνικά σημαίνει Πακέτο ενισχυμένου περιβάλλοντος. Okay. Ενισχυμένο περιβάλλοντος, πακέτο ενισχυμένο περιβάλλοντος, το οποίο παιδιά είναι για τα γραφικά. Μας έστειλε η εταιρεία, η οποία, ποια είναι η εταιρεία, μια ρωσική, ναι. Η Arosoft μας έστειλε. Το οποίο παιδιά κάνει, βλέπω εδώ πέρα, 6.95, είναι καλή τιμούλα. Το οποίο, από ό,τι βλέπετε και τον καιρό εδώ πέρα, μας τον έχει αλλάξει. Τον καιρό, είναι, σε φτιάχνει τον ουρανό, τις βροχές, τις υφές, τους ήχους, του περιβάλλοντος που βρέχει. Μένα μου άρεσε λίγο έτσι που το είδα, εδώ τα νερά, πώς κινούνται, γιατί τα κάνει λίγο πιο αληθοφανές. Το δεύτερο DLC, παιδιά, που θα δούμε, ένα λεπτάκι, είναι το καινούριο αστικό, το λεωφορείο, το Iveco Bus Family. Θα το δούμε το λεωφορείο. Είναι κάτι σαν σχολικό ευρωπαϊκό. Έχει και σχολικό. Έχει και intercity, δηλαδή που πάει εξής μες στην πόλη και λίγο μακριά. Η τιμή του είναι στα 17.95. Θα το δούμε σήμερα ολοκληρωμένη. Θα κάνω δρομολόγιο τώρα. Θα δούμε τι παίζεται. Και το DLC που το έχουμε ξαναδεί επίσης, παιδιά, είναι το Παρίσι, έτσι. Θα σας έχω τα πάντα κάτω στο link. Να πούμε ότι το OMS, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια από θέμα Simulator. Ανοίγω εδώ πέρα μία για να πάρουμε λεωφορείο το Iveco. Θα ξανάρθει η Iveco. Παιδεύτηκα όμως μετά από καιρό, είχα πολύ καιρό να το ανοίξω. Ωραία. Όχι, εδώ πέρα είμαστε στα Mercedes. Εδώ θα πάρουμε το Intercity, αυτά είναι παιδιά, η Iveco, εδώ πέρα μας λέει, η δεξιά θα μας βγάλει και τις πληροφορίες του λεωφορείου, τον αριθμό. Άντε γαμπρέ. Ωραία, αυτό είναι παιδιά το λεωφορείο. Μας λέει πόσα μέτρα είναι, τι ύψος, τι βάρος έχει, πόσους ύπους έχει, πόσο ταχύτητα πιάνει, πόσο βάρος έχει. Τα πάντα εδώ πέρα. Εδώ πέρα μπορούμε να διαλέξουμε το σχεδιάκι που θα έχει. Θα πάρουμε ένα κιόλις manual. Ωραία. Και να βάλουμε και το χάρτη για να μπορούμε να βάλουμε μέσα για τα γράμματα από πάνω σωστά για να μπορούμε να κάνουμε τη διαδρομή. Είμαστε η γραμμή 11, Jules Verne. Jules Verne. Ωραία, περιμένω να σας ανοίξει. Θα δούμε λίγο τις υφές, παιδιά. Σας δείξω κανένα δύο πραγματάκια πρώτα. Με τις υφές πώς αλλάζουν τα σύννεφα. Είναι, τα έχω κάνει αληθοφανή. Θα τα δείτε κιόλας. Φυσικά στο όμψη simulator έχουμε και real weather. Εμείς με real weather θα πάμε σήμερα στο Γαλλία. Αριστερά μας είναι το Navigraph. Το τέτοιο που έχουμε. Αυτό με τους χάρτες. Μας διευκολύνει να μας λέει πως θα πού να πάμε και έτσι. Εδώ πέρα ένα παιδί που παίζει άλλος, που είναι συνδεμένος και αυτός ο πρόγραμμα, ο Λούλου. Λούλου. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τον καιρό πρώτα θέλω, το οποίο είναι απόγευμα. Τον καιρό θα πάμε εδώ πέρα. Μας έχει βγάλει και αυτήν εδώ πέρα τη σειρά, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τα clown εδώ. Χώρια του μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να βάλουμε, να δούμε εδώ, ναι, εδώ μας έβγαλε κάτι συννεφάκια, τώρα βασικά πρέπει να αλλάξουμε λίγο να το πάμε ημέρα. Άντε καφέ!
Ωραία, να βλέπετε κάτι ωραία συννεφάκια που έχει εδώ. Άμα το βάλω σε 1000, ναι, μου τα σπάει περισσότερο. Έχει πολύ λεπτομέρεια εδώ. Δηλαδή, μάλλον θα μας βγάζει και το σωστό καιρό. Εδώ έχουμε λίγο πιο πολύ συννεφιά. Μπορούμε να αλλάξουμε το τοπική βαρομετρική, τη θερμοκρασία. Έχει πολύ καλή λεπτομέρεια. Άντονς. Καθαρός ο καιρός εδώ. Πάμε λίγο εδώ. Okay. Πάμε λίγο. Α, μπράβο. Να το τώρα μας το βγάλει κάπως καλά. Ενώ στην πραγματικότητα εδώ όταν παίρνετε το παιχνίδι φυσικά δεν είναι έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα πως αλλάζουν. Νομίζω έχει και overcast. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Καταπληκτικό Ζήκο. Αυτά είναι άρτη Ζήκο. Cyrus. Λίγο να δούμε τη βροχή θέλω. Γιατί έχουν βάλει και τη βροχή light. Με overcast θα βάλουμε. Overcast 2. Σβήσουμε τελείως. Ο ήχος της βροχής έχει αλλάξει. Το μέσα, ο ήχος και που πέφτει μέσα έχει αλλάξει επίσης. Και εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να αλλάξουμε και το βάθος της βροχής ή το πάχος της, εδώ βλέπουμε τα νερά πως τρέχουνε. Κάτσε λίγο, light, heavy, extreme, heavy. Extreme heavy πως είναι. Ωρε φίλε, τι λες τώρα, καρέκλες ρίχνω. Εδώ ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και λίγο τα γραφικά καλύτερα, απ' την έννοια ότι θα μπορούσαμε κάπου εδώ πέρα. Rain Reflection, Shadow. Κάπου εδώ νομίζω. Όχι. Ανοιχτό είναι κανονικά. Μάλλον εδώ δέσε παιδιά, πως φαίνεται αυτό εδώ. Κάτσε λίγο να δούμε heavy, πολύ heavy είναι αυτό. Να δούμε κάτι σε χιόνι. Ωραία φίλε το χιόνι, δες πως φαίνεται, θα σπάει. Extreme. Low. Για να δούμε γι' αυτό. Είναι καθαρός ο καιρός. Για να δούμε αυτό. Όχι, και εδώ καθαρός είναι. Έχει παιδιά πάρα πολύ λεπτομέρεια. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή θα το δούμε και πώς θα πάει. Θα βάλουμε ένα real weather. Να πάω λίγο μακριά για να δούμε πώς άλλα μας αλλάξει ο καιρός. Εδώ έχω βάλει το Παρίσι. Εδώ έχει και Ελλάδα. Athens, από ό,τι βλέπετε, Ρόδος. Πάμε. Θα δούμε πώς θα μας τον αλλάξει τον καιρό. Θα περιμένουμε και λίγο. Να τα παιδιά, με λίγο συννεφιά. Πατήσουμε Shift και Y. Και θα μας βγάλει ακριβώς εδώ πέρα πάνω αριστερά. Έχει 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Τους ανέμους. Καλός είναι ο καιρός στη Γαλλία. Ωραία συννεφάκια βλέπω. Και θα πάμε να δούμε λίγο τώρα το αστικό. Το λεωφορείο, τα γραμματάκια πάνω θα τα αφήσουμε. Α, το αστικό έχει μπιμπλίγια εδώ βλέπω, έτσι. Εδώ ανοίγουν όλα. Για να δούμε. Από εδώ δεν μας ανοίγουν. Ούτε από εδώ βλέπω δεν μας βγάζει και ένα χεράκι. Όχι.
Ούτε εδώ. Κάπως πρέπει να ανοίγεται και η πόρτα αυτή εδώ. Τα πλάγια, μάλλον. Εντάξει, εμείς τώρα θα την ανοίξουμε από μέσα. Γυναίκα οδηγός φυσικά. Με μάσκα. Πάμε λίγο μέσα. Ωραία. Το λεωφορείο, παιδιά, εδώ έχει τις ρυθμίσεις. Φυσικά. Εδώ τώρα μας έχει με γαλλικά. Θα ανοίξουμε λίγο τις μπαταρίες. Εμείς ανοίξουμε και εδώ πέρα το μηχάνημα, να βάλουμε την κάρτα μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να τα κάνουμε αγγλικά. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, display front, πρέπει να είναι το πάνω αυτό, δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα. Και τα γράμματα, front cover, left side display, left side. Τι είναι ο BD's. Αυτά πρέπει να τα δείτε, παιδιά, και εσείς άμα το πάρετε. Με οθόνες εδώ. Α, κάτσε λίγο να δω κάτι. Εντάξει, αυτό πρέπει να το ψάξουμε καλά. Left, right, right side display. Μπορούμε να βάλουμε ένα και ένα. Να φαίνεται μάλλον λίγα τη δεξιά και αριστερά. Ίσως αυτό μπορεί. Οπα. Να το... Τι ήταν αυτό? Α, μα είναι σχολικό και καλά. Α, ζήκω. Σου λέει display, back, interior, from display. Το τι είναι? Το interior λέει. Το interior συνήθως σημαίνει... Α, welcome. Κάτσε λίγο. Α, βλέπετε, ήταν το τέτοιο εδώ. Α, βάλουμε ένα welcome, θα βάλουμε. Θα βάλουμε ένα welcome. Passengers, cover, α, είναι για πίσω για τους άτομα που κάθεται. Panel, τι panel, βάλουμε panel. Οπα, το έβγαλα. Passenger panel. Καλά. Βάλω και πάνω, τι θα τους κάνω. Τους βάλω και οθόνες. Passenger, ναι. Α4 cover, τι είναι αυτό. Μπορείς να σας δώσω με λίγα πράγματα να καταλάβετε. Τώρα, οπα. Αυτό εγώ πώς το κάνω τώρα. Πες μου ότι το έχω βάλει με ταχύτητες. Και πρέπει να συνδέσω για τις ταχύτητες και είναι και με ταχύτητες. Άμα αναμένει με ταχύτητες, έχει να γίνει χαμός. Θα το δούμε. Λάστιχα λέει μπορούμε να αλλάξουμε εδώ. Καπάκια για τα λάστιχα. Η τορτή έχω έξω. Έχω αυτά, μια χαρά είναι. Ρέινα. Κάτσε να δούμε. Αυτά είναι πιο ωραία. Αυτά είναι πιο ωραία. Κάτσε λίγο να βγάλουμε αυτό. Κουκλή είναι. Πάμε εδώ πάλι μέσα. Έτσι είναι καλύτερο. Cockpit. Τι ήταν εκείνο και το cockpit. Cockpit clock, drive clock, ναι. Τι ήταν αυτό. Κάποια πράγματα ζω σε καταλάβω από αυτές τις ρυθμίσεις, δηλαδή αυτά μπορούν να πάνε δεξιά. Κάποια πράγματα δηλαδή που είναι από δεξιά να τα βάζεις αριστερά, να το κάνεις δηλαδή πάνω κάτω όπως θέλεις. Τώρα να μας πάρει πολύ χρόνο αυτό. Πάμε ολόκληρη μέρα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε θέλω. Όχι. Ούτε. Ναι, εδώ είμαστε. Κάτσε λίγο να το δούμε και από μέσα. Α, έχουμε κάνει καλή δουλειά. Να ακούσουμε. Όμψη, φίλε. Φαντί, παρεμπήρες, να κερνάω εγώ.
Και διαφορετικός ο ήχος. Δείτε ήχο, παιδιά, που έχει έτσι το παιχνίδι. Κλείνεις παράθυρα. Να δούμε λίγο απ' έξω. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Θέμα γραφικών. Collision, όχι. Economy, καλά τα έχουμε. Δεν θέλουμε να έχει και πάρα πολλά, να τρώει πάρα πολλά τέτοια παιδιά. Τα έχουμε πει για το όμψη, γιατί παιχνίδι, φάση παιχνίδι είναι. Ο ήχος είναι καλός, ο ήχος. Λίγο μέρα με χαλάνε γενικά τα λεωφορεία, δεν ισχύει για όλους. Που είναι από πάνω, παιδιά. Έτσι. Που είναι έτσι λίγο, δεν μ' αρέσουν και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Μου τις πάνε, ντε. Δηλαδή, το track IR, παιδιά, δεν το δουλεύω τώρα. Γιατί με αυτό το λεωφορείο, κάτσε λίγο να το δοκιμάσω. Μου γυρνάει πολύ και πρέπει να κάτσω λίγο να το δω. Ναι. Που λέει σώσεις. Για τι άμα σώσεις, θα πρέπει να πάμε και εδώ στις ρυθμίσεις και να πάρουμε track IR. Βλέπετε ότι με γυρίζει πολύ απότομα, πρέπει λίγο να δω λίγο τις ρυθμίσεις πρώτα. Θα το κάνουμε σε επόμενο. Θα γίνει ζυγό. Άντε ζυγό. Βλέπετε είναι λίγο ευαίσθητο. Ναι, μεν γυρνάμε, κάνουμε. Ερχόμαστε κοντά, κάτω, πάνω. Αλλά μας παιδεύει πολύ. Και δεν θέλω να μας παιδεύσει. Σήμερα θα κάνουμε το δρομολόγιο χωρίς το τραγαριά. Θα πάμε εδώ, παπ, θα το βγάλω και θα δουλέψουμε εδώ. Όσο έχουμε καμερούλες μας. Ωραία, τώρα. Αυτό τώρα, παιδιά, νομίζω εγώ ότι έχει γίνει αυτόματο. Γιατί το βλέπω εδώ πέρα. Τώρα κάτσε λίγο να δοκιμάσω. Τι σου λέει ο Ζήκος. Έχω και αυτό. Τι λέει, είναι με ταχύτητες. Θα βάλουμε και αυτό. Τι ωραία. Τι ωραία. Ωραία, Ζήκο, έβαλα και τις ταχύτητες εδώ. Κάτσε λίγο να δούμε. Κάτω. Ωραίος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Έκτη, Πέμπτη και η Όπισε. Ωραίος. Την Καινή νομίζω πως την είχα βάλει. Γιατί κάπου έχω ταχύτητα Καινή. Εντάξει. Ωραίος. Είμαστε έτοιμοι νομίζω να ξεκινήσουμε. Η θερμοκρασία, είπαμε παιδιά, είναι στους 23 βαθμούς. Μέσα λεωφορεία είναι 18 αυτή τη στιγμή. Εδώ αυτά κάτι νομίζω δεν χρειαζόμαστε. Εδώ έχουμε ηλεκτρικά παράθυρα. Όχι ηλεκτρικά παράθυρα, είναι αυτά εδώ. Για τον ήλιο δεν χρειάζονται αυτά. Ορνούλα. Έχουμε, βλέπω. Air condition εδώ μπορούμε να ανοίξουμε. Πώς ανοίγει, Ζήκο, έλα. Πώς ανοίγει, Ζήκο, κάτσε λίγο, θα το βρούμε. Πού το πάει. Καμερούλες. Ένα Ζήκο, μας κάνεις τέτοια.
Ναι, καλά είμαστε έτσι εδώ. Άντε πουλάκι μου. Κάπου έχει κουμπί νομίζω. Κάτσε να δω το τράκι άρα ακόμα ανοιχτό. Άμα το έχω. Θα το κάνω έτσι. Θα γυρίσω κάπως έτσι. Να πιω. Να το. Κάπως γίνει και το τιμόνι, αλλά δεν θυμάμαι. Ωραίος. Ωραία. 18 βαθμούς, όχι. Είναι υψηλή αυτό. Το πάμε 22. Από εδώ νομίζω μπορώ να το δυναμώσω. Ακούτε κιόλας. Το χαμηλώνουμε. Εμείς μπορούμε να το βάλουμε auto. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε σε αέρα, σε θέρμανση, σε ψύχρα. Εμείς θα βάλουμε ψύχρα. Ωραίος. Ωραίος ο Ζήκος. Άντε δικό. Ωραία. Ωραία. Κουκλί. Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να βάλουμε το δρομολόγιο, είδαμε και λίγο το λεωφορείο. Ανάψουμε και πρώτη σκάλα φώτα. Θερμοκρασία βάλαμε. Θα δούμε άμα κρυώνει, θα μας πούνε, έχει και ράδιο, να ξέρετε. Ωραία, πάμε να βάλουμε δρομολόγιο 11. Πρέπει να δούμε Περμέ. Α, αυτό θέλουμε να κάνουμε ρε, petit. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε θέση. Νομίζω. Petit, έχουμε κανένα που ξεκινάει από εδώ. Petit, petit. Ναι, κάτσε να δούμε από εδώ. Πάω σε ένα. Ναι, πρέπει να αλλάξω λίγο να πάω στο Fermé Neuve. Πατάω μια εδώ. Βλέπω το 11 μας ενδιαφέρει εμάς. Το 11, πού είναι το 11, ένα είναι εδώ, Fermé Nouvel, εδώ είσαι, ok. Μας πετάξει εκείνο το σημείο τώρα, ακριβώς έτσι πως είμαστε. Μας άλλαξε και το χάρτη αριστερά από ό,τι βλέπουμε. Περιμένουμε λίγο να φορτώσουν τα γραφικά, ωραία, φορτώσανε. Θέλουμε να δούμε, ωραίος. Συννεφιά είπαμε λίγο έχει και πάμε να βάλουμε δρομολόγιο 11. Πάντα κοιτάμε παιδιά στο σημείο που είμαστε να ξεκινάει first stop, έτσι, πρώτη στάση. Ωραία, 12.30 ώρα είναι, 12 και 17. Οκ. Πάμε λίγο τώρα να βάλουμε και το Ibis. Επειδή το ψάξα λίγο εδώ, εδώ θα βάλουμε το destination κανονικά, ενώ σε άλλα βάζουμε line. Να δοκιμάσω βασικά. Αλλά θυμάμαι ότι δεν το έπαιρνε. Ούτε το route, έπαιρνε το destination, το οποίο είναι το 111. Petit. Εδώ είμαστε. Τώρα θα πάμε έξω. Να το δούμε κιόλας, να το. Μας πήρε τη γραμμή, εδώ έγινε κόκκινο και μας λέει ακριβώς πώς θα πάμε. Ωραίος, και είμαστε έτοιμοι παιδιά, είναι εδώ πέρα τώρα μας λέει ότι είμαστε μείον 12 λεπτά πίσω. Μπορούμε να πάμε εδώ, να το προχωρήσουμε λίγο, να το βάλουμε 28. Γιατί 12.30 φεύγουμε, βλέπουμε και τον κόσμο να έρχεται. Να είστε έτοιμοι με τις μασκούλες τους. Πατήσουμε και μία κόρνα. Άντε να βρε. Θα δούμε αν θέλουν και εισιτήριο. Νομίζω το έχω ντεμή. Ωραία, να τους ανοίξουμε την πόρτα. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Λοδοκοσιάβω από μόνο σε θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθει. Πόρτα. Ζήκο. Βλέπουμε ανάβουν και αλάρ. Βάζουμε πρώτη. Εδώ βάζουμε χειρόφωνο. Ωραία, φίλε, πώς αρπάζει με τη συμπλέκτη. Ωπα, παιδιά, η αίσθηση που έχει αυτό το παιχνίδι. Δες ρε, τρέμει όλη η οθόνη, να πούμε. Α, παιδιά, δεν έχω βάλει ζώνη. Απίστευτο. Όλο γιατί, άμα κοιτάξουμε κάτω-κάτω... Είμαστε πολύ μπροστά, ρε. Ωπα, με τις μπάντες σου ξεκινάω, ρε. Πα, θα σκοτωθούμε με αυτό. Πα, δεν βλέπω να φτάνουμε σόι. Α, ωραία είναι με ταχύτητες, ρε. Δεν κακό. Σαλαλαλα. Πούζε τσάκαλα. Λίγο την κάμερα, άμα την είχαν το cockpit λίγο πιο πίσω, ίσως μπορεί να ήταν και πιο ωραία. Να έχεις μια αίσθηση καλύτερη. Επόμενη στάση, ανάβουμε πλασάκι. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο περιμένει. Ωραίος ο παίκτης. Bonjour, madame. Ein Fahrschein, bitte. Όπα, νάτος. Τον 2 ευρώ θέλει, μας δίνει 5, σου λέει. Πάμε εδώ που λέει ticket. One, πατάμε OK. Το πήρε, μας έδωσε 5. Ανοίγουμε το δευτέρι. 5, 2, 3. Άντε, δε, πάρτα. Α, κάτσε λίγο. Α, 1, 2, 3. Α, το 2 ευρώ είναι μόνο ευρώ. Οκ, κλείνουμε. Και φύγαμε. Πολύ απότομα ξεκινάει, ρε παιδί. Πω. Αυτό το βλασάκι είναι λίγο ενοχλητικό που ανάβει συνέχεια, που χτυπάει ο ήχος. Να το κουμπάρε. Ωχ, βλέπω έρχεται και συνάδελφος εδώ. Όπω Παναγίτσα μου. Driver, εδώ με ξάκουσε και ένα καμπανάκι, το οποίο σημαίνει μάλλον ότι θέλουμε και στάση. Α, ωραία είναι με ταχύτητες. Πρώτη φορά νομίζω, παιδιά, παίζω με ταχύτητες, τόμψη. Έλεγα κάποια στιγμή θα κάνω, να μπορεί τη στιγμή. Πολύ πιο μπελαλίδικο, αλλά και πολύ πιο ωραίο, έτσι. Α, αυτά τα κοψιματάκια να μας έκανε το όμψι, θα ήταν ωραία. Πω, τι ζήνει, ρε. Α, είναι καλό. Πολύ καλό μπορώ να πω. Κουρεύτηκε κιόλας, σου λέει.
Μισάσεις. Ωραίος. Δες πάνω στη στροφή με τη σας. Άκου, άκου σφύριγμα, ε. Πάπο, Παναγίτσα μου. Έλα, βρε. Ούρα. Ούρα, άλλη, άστα, ούρα. Ωραία, που με έχει, ρε. Να μπω εκεί μέσα. Πάπο, Παναγίτσα μου. Άντε, βρε, λίγο στην άκρη, βρε. Ανεβήκαμε λίγο κράσπε εδώ. Εντάξει, καλά είμαστε, άιτε. Ανοίγουμε και πίσω, να δούμε λίγο και έξω τι γίνεται, άμα μας ανάβει η αλάρμε. Μπορούμε να δούμε σχεδόν πως έκατσα έτσι. Πάμε. Κλείνουμε μία, δύο. Μπροστά, πρώτη. Οπ, νάτος. Πάπα Παναγιά μου. Μπάρος που το πάει. Κύριος. Κύριος. Από εδώ στρίβω. Πω πω πω. Τη γαλλία μου μέσα. Τη γαλλία μου μέσα ρε φίλε. Ωραία φίλε, τι δρόμη είναι αυτή. Παναγίτσα μου. Αναγκίτσα μου μέσα. Τι γίνεται εδώ. Μα σπάζε ρε γαμπρέ. Εδώ αυτό το πάμε back. Back γαμπρέ. Α, back. Εδώ είσαι. Το μπλε είμαστε. Καλά πάμε. Λαλά, δεν βιαζόμαστε. Βουναλάκι βλέπω μπροστά μας. Κόσμος με τις μάσκες. Χαμός. Οπ, βουναλάκι. Στάσε εδώ. Μία, δύο. Κατεβαίνουν μάλλον κι άλλος. Bonjour. Bonjour, κύριε. Comment ça va? Ωραίος, πήγαμε. Τρίβουμε από εδώ. Α, πρέπει να συνηθίσω λίγο το λευγέ, ε. Πρέπει να συνειδήσουμε λίγο το λευγέ. Είμαστε intercity φάση. Λεωφορείο δηλαδή που είναι στα περίχωρα του Παρισιού. Μάλλον αυτό πρέπει να σημαίνει το intercity. Δεν είμαι και εγώ ειδικός. Παιδιά, μα ξέρετε εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια. Τώρα γιατί μας πήγε έτσι να κάνουμε κύκλο. Όχι, δεν μας πήγε κύκλο, αλλάζουμε δρόμο, ωραία. Ζήκω... θα ξανάρθω μάλλον. Πάντως με ταχύτητες είναι μέρα με νύχτα, έτσι. Περιμένω πως και πως να μπει, παιδιά. Με ταχύτητες και το... Παναγίτσα μου. Να μπει με ταχύτητες και το Fernbus. Είχαν πει κάποια σημεία ότι θα το βάλουνε. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω από την DML. Πω. Ούστε ήχους που έχει το παιχνίδι. Παιδιά, είναι ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια, ειδικά αν έχετε τη μονιέρα. Δεν θα, άμα μάθετε, είναι λίγο δύσκολο να μάθετε τον τρόπο. Αν μάθετε τον τρόπο, είναι πολύ πορωτικό παιχνίδι.
και δεν θέλει τούμπαν υπολογιστή, θέλει απλά ένα υπολογιστή ο οποίος σχετικά να έχει καλό επεξεργασία και μνήμη RAM. Αυτό. Η κάρτα γραφικών δηλαδή δεν παίζει κανένα ρόλο. Εγώ πριν δηλαδή πήγα την 370 και την 260 έχω ακριβώς ίδια FPS. Δεν έχω παίξει άλλο παιχνίδι που να έχει αυτό το gameplay του ήχους και την αίσθηση της τιμονιέρας. Τόσο καλοφτιαγμένα, δηλαδή να ακούει τόσο ωραίος ο ήχος, τόσο η τιμονιέρα δηλαδή να περνάς από πεζόδρομο και να τρέμει όπως στην πραγματικότητα, να ανεβαίνεις ένα κράσπεδο, να μην μπορεί να γυρίσει η ρόδα μα είναι στο κράσπεδο, το τιμόνι δηλαδή δεν γυρίζει. Οπό, με τρομάζει ρε. Και έχει πολύ κουμπί, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα πάντα στο παιχνίδι. Εδώ νομίζω κατέβηκε ο κόσμος. Κλείσουμε και την πίσω. Εδώ στρίβουμε αριστερά. Ναι. Ευχαριστώ, κουμπάρε. Έχουν βγει από την ίδια την εταιρεία που έχει φτιαχτεί το παιχνίδι, δεν υπάρχει στήριξη. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από την Arrowsoft. Μια εταιρεία που στηρίζει και εμένα βασικά, αλλά στηρίζει και όλους όσους βγάζουν DLC. Δηλαδή που λέω λόγος, παιδιά, αν ξέρετε από αυτά τα ματζαφλέρια να φτιάχνετε χάρτες και αυτά, άμα κάνετε ένα χάρτη και πάτε στην Airsoft, κατευθείαν θα βγει για το παιχνίδι. Και για φανταστείτε τι ώρα θα ήταν είχαμε ένα ελληνικό χάρτη εδώ. Το παιχνίδι βασικά το ξέραν πάρα πολύ οι Γερμανοί, γιατί είναι γερμανικό. Μετά από Γερμανία έχει πάει πάρα πολύ Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία. Τώρα τελευταία βγάλανε και οι Άγγλοι άρχισαν να ασχολούνται πολύ. Οι Γάλλοι κάνανε ένα ντου και βγάλανε τον τελευταίο χρόνο 3 ή 4 πόλεις. Νομίζω με λεωφορεία που έχουν δικά τους και τέτοια, έτσι. Τι βάλαμε ρε, το βάλαμε 5η, α μπράβο. Ναι, από ό,τι βλέπω είμαστε στο Intercity. Εμείς για να πηγαίνουμε έτσι μεγάλες αποστάσεις, με φτάσει στα 75 χιλιόμετρα. Εδώ μου λέει να κόψω. Έχουμε και στάση. Γεια σας παιδιά. Τι έγινε, τι να γίνει. Bonjour madame. Bonjour sir. Bonjour monsieur, τι sir. Οκ, 1, 2. Πλασάκι, βλέπουμε πάνω, καθρέφτη. Ωκ, μήπως πρέπει να ξεκινάω με Δευτέρα. Ξέρω, ρε, εδώ είναι η δικιά μας κυκλοφορία. Στρίβουμε από εδώ. Βουναλάκι βλέπω, πρέπει να βλέπει. Βλέπεις πάρα πολύ καλά τα σήματα, δηλαδή τώρα αυτό το βουναλάκι, άμα το περάσεις στους μπούνιες, θα φύγουν όλοι από το λεωφορείο. Πω, εδώ δες. Να ξανάρθεις. Να ξανάρθω. Τι έχουμε σήματα, και άλλο βουναλάκι βλέπω εδώ. Πω. Τι σήματα έχουμε εδώ. Και πάνε και έρχονται, και πάνε και έρχονται. Για να δούμε. Καλά πάμε πάντως μέχρι στιγμής, έτσι. Σου λέει. Ωραία, πού μπαίνουμε τώρα, σε πεζοδρόμο. Τι δρομάρες είναι αυτές που έχουμε.
Ξορού ντε Ζερβρέους. Το σκότωσα. Α, ωραίο χωριό, ρε. Τα το μέτσο εγώ είναι, ρε. Πω. Τα ρω εγώ, ρε. Μητσοβίτ, Μητσοβίτ, πού πας, ρε. Όπα, εδώ δεν έχουμε κανένα. Τι έχουμε. Εμείς ανοίξουμε την πόρτα, είμαστε κύριοι. Εμείς είμαστε κύριοι. Σου λέει. Φύγαμε. Θα ξεκινήσω με Δευτέρα τώρα. Α, μου σβήσει, μου σβήσει. Ω, δεν πάει. Δεν πάει. Κάτσε, κάτσε ρε κουμπάρ. Α, το έχω no collision. Και λέω που πάει ο τσάγαλος. Ω, Παναγίτσα μου. Δεν δες κάτι στενάκια που μας έχει. Κουμπάρος. Ανεβήκαμε και λίγο κράσπεδο. Καλά το πήγαμε. Ω, και συνάδελφος από την άλλη μεριά. Συνάδελφε. Πού πας? Πού πας ρε φίλος? Πού πας κουμπάρε? Το έχουμε δείξει αυτό το λεωφορείο νομίζω. Όταν δείξαμε το χάρτη. Τότε βέβαια ο χάρτης είχε μερικά θεματάκια. Βλέπω τώρα τα έχουν λύσει. Δεν κολλάει τόσο πολύ προς ημίν. Τότε όπου να είναι πηγαίνανε. Κολούσε, με έβγαζε αλλό ο χάρτης. Τώρα βλέπω δεν κολλάει τόσο πολύ, είναι καλός χάρτης. Βέβαια νομίζω η έκδοση είναι η 1,03. Δέστε τι ωραία texture είναι ο ουρανός παιδιά εκεί. Τι ωραία τα έχουν κάνει. Καλό είναι για 7 ευρουλάκια το DLC, είναι πολύ καλό. Εντάξει, αυτό το λεωφορείο είναι για αυτό που κάνω τώρα εγώ, έτσι. Πού να το πάρεις αυτό το να οδηγείς σε καμιά πόλη. Πρέπει να είσαι καλό μοτόρι. Βέβαια νομίζω το σχολικό το ίδιο που είναι σε σχολικό το λεωφορείο είναι πιο μικρό. Είναι λίγο πιο μεγάλο το Intercity. Και από αυτό νομίζω έχει ακόμη πιο μεγάλο, έχει 4 κατηγορίες. Πάντως βλέπω πολύ καλούς δρόμους. Και το λεωφορείο είναι καλοφτιαγμένο. Όπα εδώ στρίβουμε λέει. Από εκεί ρε. Πού στρίβουμε Ζήκο? Από το πρώτο στενάκι. Ναι, από εδώ. Όχι ρε φίλε. Τώρα πάμε έξω. Είδες, ο χάρτης τώρα μας μπέρδεψε εδώ. Δεν μας είχε τέτοιο. Βέβαια αν έχετε αυτό το θέμα με το χάρτη παιδιά, υπάρχει και αυτό μπορούμε να κάνεις. Έτσι. Να είδες τώρα άμα το κοιτούσε αυτό, θα ήμουν ένα κομπλέ. Πάμε μέσα, θα φύγουμε. Οπα, εδώ έχουμε ένα θεματάκι, το φάγαμε το χάρτη. Όχι, εντάξει. Μπλόγκαρ. Βέβαια όμως να σας ενημερώσω όταν βγάζεις αυτά, σας τρώει FPS. Ζήκο, τι νόμιζες? Τι να γίνει? Πώς πάει? Πώς να πάει? Τι λέει? Δουλέ,
Βερνέ, σε ζουλέ, Βερνέ φτάνουμε. Κάνουμε κύκλο, κάνουμε. Είναι, όντως είναι, είναι μια πραγματικότητα. Ναι, είναι σύλλου χωριό, ρε, αυτό, ρε. Με 30 χιλιόμετρα μας λέει να πάμε. Προτεραιότητες λέει να δώσουμε, χαμός γίνεται. Αχα, τι έχουν κάνει. Χόσπιταλ, χόσπιταλ. Εδώ δες τέξουρ, τέξουρ, δες δρόμο. Ωχο, βουναλάκι είναι, ρε. Αλλά το είδα εγώ. Α, μάνα, έχω κυλοφορία τζίπισο. Με τι ρε μεγάλη, πες εσύ τι είσαι. Ωπ, εδώ είναι, είναι μόνο για μας. Θα δούμε λίγο το λεωφορείο, έτσι λες. Α, και έχουμε και κόσμο. Ο λεωφορείος έφυγε. Ω, θέλει στήριο, ο κύριος. Ένα λεπτά, κύριε. Ένα λεπτάκι. One ticket, please. Merci. Τίποτε. Κόψαμε και δύο στηριάκια. Α, τι νόμιζες. Πω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν το προλαβαίνω. Φύγαμε, φύγαμε. Άιντα, γαμπρέ. Πω, δεν το προλαβαίνουμε, ρε. Στο Μαρί, στη Μαρί Ντε Νοζάι. Σου λέει μισώσεις. Πολύ μη κύκλιος, ρε. Άντε πάλι. Ξανά. Ξανά μανά. Ωα, άρχοντας. Ω, βλέπουμε και ένα συνάδελφο εκεί. Κάνει το ίδιο δρομολόγιο. Και αυτός μας βλέπει. Ο Μάρκο Τζελαμπέρτ. Τζελαμπέρτ. Γεια σου, ρε Μάρκο. Bonjour. Bonjour, madame. S'il vous plaît. Ο Μάρκος πέρασε τρένο. Σπιρταυτιά, ρε. Ρεστογάν εδώ. Ράδιο. Petit. Ανάβαση έχουμε. Ωπ, να το βλέπετε. Πίσω πορτό είναι το επόμενο σημείο. Γι' αυτό ψιλοκολλάει το όμψη. Μόλις το φορτώσει. Βέβαια εκεί οι γερμαναράδες έχουν κάτι κόλπα. Τι κάνουν οι κουφάλες. Ένας έως ξέρει. Και δεν τους κολλάει τόσο πολύ. Γιατί είπαμε, παιδιά, το παιχνίδι, έχουμε κάνει και βίντεο tutorial για το performance, είναι γερμανικό, έτσι, και μερικοί υπολογιστές, οι δικοί μας που είναι αγγλικά, μερικά γράμματα δεν τα έχουν και δεν μπορεί να διαβάσει κάποια αρχεία. Bonjour, monsieur. Μέχρι 2.500 στροφές πάει. Το μπουκώσουμε λίγο, λες. Το ταμπλό εδώ τι λέει. Τι να λέει, ζυγό. 23 βαθμούς. Μια χαρά. Κάτσε λίγο να δω μέσα πως έχει. 22 βαθμούς. Πάρε αυτό το air condition που βάλαμε. Ετέρας είναι. Γεια σου, συνάδελφε. Ω, τι μας κάνει τώρα να μπούμε και να βγούμε. Με έτσι είναι τα λεωφορεία μεγάλα, θα μπεις και θα βγεις, τι θα κάνει.
Δεν θα μπεις. Άντε, θα μπεις. Δεν θα βγεις. Θα βγεις. Από εδώ μπαίνουμε. Μας πάει. Ω, εδώ πρέπει να ήμασταν στο πρώτο live που θα κάνουμε. Ναι, ναι. Α, Ζήκο, στο πρώτο live μου να δω. Τι μου θύμισες τώρα? Α, εδώ έχει και κόσμο. Bonjour. Οτιδήποτε, ψυχάρα, για θρούε πάλι και όλοι. Πάμε. Πήγαμε. Ανοίξουμε και λίγο το παράθυρο. Ωραία, ας ακούσουμε και λίγο ήχο καλό. Ωπα. Εδώ δεν έρθει κανείς, πήγαμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο, παιδιά, πάντως με τις ταχύτητες. Αν θες να κοιτάξεις. Τώρα με το track IR μπορεί να είναι και λίγο πιο εύκολο. Γιατί τώρα πρέπει δηλαδή να έχω ένα κουμπί εδώ, να έχω το νου μου στο συμπλέκτη, στην ταχύτητα. Ενώ με το αυτόματο εννοείται ότι το λεωφορείο πάντα είναι πιο εύκολο. Γενικά λεωφορεία, αμάξια. Κάτι που παρατήρησα επίσης εδώ είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Όπα, εδώ στρίβουμε και ο τσάκαλος στρίβει. Άντε ρε κουμπάρε. Άντε ρε κουμπάρε. Έλα, μας φορτώνει το επόμενο σημείο. Refresh. Όπω λακκούβα, δεν δε και κακό. Εδώ τώρα, παιδιά, κάθε φορά που περνάω σε λακκούβα, το νιώθω σε δημογέρα. Αυτό ήταν που σας είπα ότι εντάξει, δεν παίζεται. Και από εδώ μας στρίβει. Δέστε τι ωραία, ναι, είναι κλειστά ο δρόμος μπροστά. Έχω βάλει μια φωτογραφία εκεί για να φαίνεται καλά ότι πάει ευθεία, ρε παιδί μου. Ω, πολλά κούβα και κακόδες. Πού μας έχει πάει, ρε ο τσάκαλος, ρε. Το Λαγκαδά είμαστε. Προς εκεί. Έτσι κουφάλες ρε, δε σπίτια που έχουνε. Βρε αστού με έτσι όμως σε λέω είμαστε ρε, και δεν μ' ακούς. Ανοίξαμε την πόρτα για να δούμε. Ωπ, νάτι, τα τσακάλια κατεβαίνουν. Πάμε μέσα, θα κλείσουμε και την πίσω πόρτα. Κλείσε πόρτα. Ωραίος, πήγαμε. Το καμπανάκι αυτό είναι μάλλον, παιδιά, ότι εντάξει, είναι κλειστές οι πόρτες, μπορούμε να φύγουμε. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το λεωφορείο που το έχω παίξει, ο χάρτης είναι πολύ ωραίος, παιδιά.
Άμα θέλετε το χάρτη να το χτυπήσετε, είναι νομίζω λίγο τσιμπάει ο χάρτης. Αλλά είναι καλός, φαίνεται πολύ καλό δουλεμένος και γίνεται και update, βλέπω συνέχεια. Αυτό που είναι το DLC με τα ουρανούς και με αυτά είναι πάρα πολύ καλό. Αξίζει για 7 ευρουλάκια που έχει. Και τώρα το λεωφορείο, παιδιά. Το λεωφορείο, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είπα και wow. Έτσι, να πω, ρε φίλε, τι λεωφορείο είναι αυτή. Καλό είναι, όποιος του αρέσουν τα ιδέκο και αυτά, είναι καλό λεωφορείο. Δηλαδή με ένα άριστα το 10 για εμένα είναι ένα 7 με 8 εκεί. Είναι ωραίο λεωφορείο, αλλά ως εκεί δεν είναι wow. Αλλά είναι η άποψή μου, παιδιά, από την έννοια ότι εμένα δεν μου αρέσει το λεωφορείο που είναι έτσι σαν τα σιτάρω. Τώρα υπάρχει περίπτωση να δοκιμάσω και έχουν βγει πολλά DLC καινούρια. Και χαρτίστε ένας ακόμα χάρτης, νομίζω και γαλλικός πρέπει να είναι και εκείνος. Πω, δες δρόμο ρε φίλα. Έλα γαμπρέ, σταμάτα. Έλα γαμπρέ, εδώ είμαστε. Έκανα μια διακοπή λίγο να βγάλω μια φώτο, γιατί έχει πολύ ωραία μέρα εδώ. Τι λέγαμε για το λεωφορείο, αυτό έχει βγει και ένα man καινούργιο νομίζω. Ωραία φίλε, εδώ δε σκηνικό. Α, πολύ καλό φίλε. Πολύ καλό. Βγάζω το αβέρτο από το γραφείο σου. Το έχω κλείσει όλους εδώ. Να το κουμπάρε, παίρνε. Παίρνε, αγαπηρέ. Δηλαδή αυτό το DLC που θέλω να σας εξηγήσω, ότι αυτό το DLC που είναι το Iveco, έχω δει τέτοια και τζάμπα. Κι όμως. Ευθεία μας πάει, ευθεία μας πάει. Πού μας πάει από εδώ ρε φίλε, τι φάση. Βιλέρας, στο Βιλέρας πάμε τσακάλε, σου λέει ο Ζήκος. Μη σώσεις. Πάντως πολύ ωραία διαδρομή αυτή, να. Αυτή εδώ. Ωπα, ακόμα ανεβαίνει ο κόσμος, τι γίνεται ρε. Ναι, βλέπω κατεβαίνουν κιόλας. Ένας, bonjour. Κλείνουμε την πρώτη πόρτα, κατέβηκε ο κόσμος. Κλείνουμε και εδώ. Κουναλάκι βλέπω εδώ, ράγες τρένου μου λέει. Πες μου ότι περνάει και τρένο. Το grande. Grande, grande. Γκέρντε, γκέρντε, στο γκέρντε. Ναι, ναι, περνάει και τρένο. Οφ. Εδώ μόνο κατεβαίνουν τα παιδιά. Ωραίος, κατέβηκαν. Κλείνουμε. Δεν θα περάσει και ένα τρένο τώρα. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ οι ράγες είναι. Εδώ οι ράγες είναι. Υπέροχες όταν τις περνάς.
πρέπει, νομίζω, ναι, είναι η τελευταία στάση, παιδιά. Η επόμενη. Εντάξει, παιδιά, είναι απόλαυση. Ειδικά αν έχεις τη μογιάρα, παιδιά, είναι απόλαυση από αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω πετύχει άλλο gameplay τέτοιο. Ωπ, να το κατέβηκαν και τα παιδιά. Μας έβγαλε και ότι το έχουμε κάνει το root. Εδώ. Αυτά είναι. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πατάμε like, subscribe στο κανάλι SimGameGR. Στηρίζουμε το κανάλι όσο μπορούμε. Κάντε μια συνδρομή, παιδιά, όσοι μπορείτε. Φτηνά είναι. Δεν το έχω πολύ. Στηρίξτε το κανάλι όσο μπορείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Γράψτε και ένα σχόλιο από κάτω, παιδιά. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ρωτήστε, μην κολώνετε. Αν θέλετε κάτι πιο προσωπικό να ρωτήσετε για το παιχνίδι στο Discord. Αυτά από μένα. Περιμένω τη στήριξή σας. Δυνατά, δυναμικά, να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Bye bye.